Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε. Είναι η κλήρωση των αγώνων play-off της πρώτης κατηγορίας ερασιτεχνικής του ποδοσφαίρου μας. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αυτή, διότι το πρωτάθλημα γίνεται κάτω από ειδικές συνθήκες μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, η οποία όμως η ιδιαιτερότητα δημιουργεί και μια ιδιαίτερη αξία στο κομμάτι και του πρωταθλητή, των play-off, αλλά και για τις ομάδες που θα ονομαστούν στα play-out. Για πρώτη φορά, θεωρώ, μετά από πολλά χρόνια, έξι ομάδες στην ουσία διεκδικούν επί ίσης όρης την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία μέσω των μπαράζ που θα γίνουν μετά το τέλος των play-off, διότι όπως γνωρίζετε συνήθως στο παρελθόν, ο ανταγωνισμός ήταν μεταξύ μία-δύο ομάδων, άντε τριών. Αυτή τη φορά, με μία μικρή βαθμολογική απόκληση, 3-1 και 0, έξι ομάδες διεκδικούν τον τίτλο του πρωταθλητή και την συμμετοχή στα μπαράζ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία. Είναι, θεωρώ, και αναβάθμιση για το ποδόσφαιρο του νομού μας. Θα θέλω να σας πω, υποτύπων παρακλήσεως στην αρχή, αλλά ακούστε έτσι όπως θα σας το πω. Τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν, αυτά τα παιχνίδια μέσα και έξω, να προστατεύσετε τις ομάδες σας, τους ποδοσφαιριστές σας, τους φιλάθλους σας, τους προπονητές σας και το ποδόσφαιρο του νόμου μας. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη κρισιμότητα έτσι όπως γίνεται το πρωτάθλημα, αυτό το μίνι πρωτάθλημα, και έχετε την υποχρέωση, σαν υπεύθυνοι παράγοντες, να προστατεύσετε το θεσμό του ποδοσφαίρου και τις ομάδες σας. Σας καλώ λοιπόν, μέσα στα πλαίσια που εφαγωνίζεστε, χωρίς απρότητες, να κοιτάξετε να βοηθήσετε τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων παιχνιδιών, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά και στο τέλος ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να κερδίσει. Να τηρηθούν, αφού είναι έτσι οι εποχές, εννοείται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να μην δημιουργηθούν άλλα θέματα για να ελπίσουμε να τελειώσουν όλα καλά, έτσι ώστε ο πρωταθλητής μας να είναι ο πιο καλός και ο πιο τυχερός και να πάει να παίξει εκπροσωπώντας όλο τον νομό πολιτείας, στα μπαράζ που ακολουθούν, που θα είναι η Πανελληνία με την διοργάνωση ΣΕΠΟ, προκειμένου να έχουμε και εμείς με το καλό μία ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία του χρόνου. Πάλι θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς θα προσπαθήσουμε σαν Ένωση, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, και των δυνατοτήτων μας το λέω για το θέμα των διαιτητών, βλέπετε τι προβλήματα υπάρχουν με τους διαιτητές, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι σε σχέση με την κρισιμότητα των αγώνων, να εξασφαλίσουμε ισονομία και ισοτιμία, έτσι ώστε ο καθένας από εσάς να πάρει ό,τι αξίζει μέσα στο γήπεδο. Και να ξέρετε ότι ο χώρος είναι πολύ μικρός, γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας, και επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά και έχουμε πολύ καλές πληροφορίες ο ένας και ο άλλος για τον άλλον, θέλω να σας καλέσω να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί δεν θα τελειώσουν όλα σε ένα, δύο, τρεις μήνες πόσο θα κρατήσει αυτό το πρωτάθλημα. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και θέλω μετά και από αυτά να είμαστε όλοι στη θέση μας και όλοι να κοιτάμε ο ένας τον άλλον χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πάλι καλή επιτυχία στις ομάδες σας και ό,τι θέλει ο καθένας να το επιτευχθεί, να επιτευχθεί. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, σαν κατά κάποια έννοια πατέρας, διοργανώτρια, και η διοργανώτρια, όπως ξέρετε, εκτός από τότε να βοηθάει τα σωματεία, όταν δεν είναι στη θέση της τα παιδιά της, τα τιμωρεί κιόλας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή χρονιά, με υγεία. Όχι, απλώς να σας εξηγήσει ο γραμματέας η κλήρωση, για να διασφαλιστεί ακριβώς, όχι ότι υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη διασφάλιση, θα σας εξηγήσει με ποιον τρόπο θα γίνει, ώστε να επιλεγεί ακόμα και το είδος των παραλλαγών που θα βγουν, που υπάρχουν ειδικά συστήματα σχετικά με τις έξι ομάδες που είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Οι έξι ομάδες έχουν μπει στην γυροτήρα, έτσι. Τι ξέρετε τις έξι ομάδες. Είναι ο Πασχόλιος, ο Τενεάζης, ο Άου του Τρακίου, η Ραξή Ξυλοκάστρο, πέρα μας και ο Λαγρόνιο. Οι έξι ομάδες είναι ήδη μέσα στην κλήρωση. Θα βγαίνει μία-μία ομάδα που θα βγαίνει από την κλήρωση και ταυτόχρονα, για να μην λένε κάποιοι υπάρχουν παγωμένα τα μπαλάκια,
θα πηγαίνουν σε κάθε παράβολα μια ομάδα, θα τραβάει ένα μπαλάκι. Και θα βγαίνει, όχι, θα το πηγαίνουν εκεί για να βγαίνει. Ο αριθμό θα παίρνει κάθε ομάδα. Αφού θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ενδεχομένω ότι ο κ. Κατσουράνης δεν δέχεται αυτή. Η διαδικασία τη ανάπτυξη των αγώνων έχει 6 αναπτύξει. Θα μπουν τα 6 μπαλάκια από το 1 μέχρι το 6 μέσα, θα γίνει κλήρωση και όποιο μπαλάκι θα βγει θα είναι αντίστοιχη ανάλυση. Βγήκε το 5, η ανάλυση 5 αγωνικέ θέσει. Σαν ασφαλιστική δικαίωμα. Οπότε θα γίνει κλήρωση και πώ θα είναι και το πρόγραμμα. Μεταξύ 6 προγραμμάτων, δηλαδή αγώνων, θα επιλεγεί να κλειδώσει. Όποιο νούμερο βγει εδώ θα είναι η ανάπτυξη η αντίστοιχη εκεί. Τα παιχνίδια θα γίνουν όλα Κυριακή. Από την επόμενη Κυριακή ξεκινάμε, γιατί οι ημερομηνίες είναι οριακές. Μας ζητάει ΕΠΟ 18 του Απρίλη να δώσουμε τον πρωταθλητή. Εμείς, καλώς εγώ τον πραγμάτων, τελειώνουμε 17 Κυριακή. Και η ώρα, είπαμε, για έρχεται κόσμο στα γήπεδα κλπ. Θα ξεκινάμε 3.30 θα ξεκινήσουμε την Κυριακή και όταν θα αλλάξει η ώρα θα πάμε 4.30. Να μπορεί και να πηγαίνει όλο και πολύ στο γήπεδο. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Σε περίπτωση, γιατί έχει ήδη συμβεί στο πρωτάθλημά μας, που αναρτηθούν αγώνες λόγω COVID, τι ακριβώς θα γίνει? Για μένα θα γίνει αυτά τα παιχνίδια που θα αναπληρωθούν να γίνουν τέταρτη. Σίγουρα. Τετάρτη, γιατί λέει ότι μέσα σε 15 μέρες. Ό,τι λέει το πρωτόκολλο. Ό,τι λέει το πρωτόκολλο. Ό,τι λέει το πρωτόκολλο. Επειδή όμως οι αγωνιστικές είναι λίγες, είναι 10. Σε περίπτωση, το ακραίο σενάριο, πάρουν αναβολή 1, 2, 3 αγωνιστικές. Πώς θα γίνεται αυτό, θα υπάρχει σε κρεμότητα, κάποιοι θα παίζουν και κάποιοι δεν θα παίζουν, γνωρίζοντας το κύπος? Ξέρω, πρέπει να το δούμε σε γέννηση πορεία. Δεν μπορώ από τώρα να προβλέψουμε. Εγώ για μένα, το είπε και ο πρόεδρος, θα εφαρμοστεί ακριβώς, γιατί και πολλές ομάδες ζητάνε αορίστως αναβολή, θα ισχύσει ακριβώς το πρωτόκολλο που ισχύει το γεωργικό. Το πρωτόκολλο αυτό προφανώς το ενδεχομένως να, ας το πούμε σε εισαγωγικά, βολεύει κάποιος. Και τι θα κάνουμε? Επειδή θα είναι πολύ μικρές οι βαθμολογίες και έτσι ξεκινάμε όλοι ουσιαστικά με 0 βάση και είναι μόλις 10 αγωνιστικές. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Η πρόβλεψη θα κάνουμε για το γεωργικό, να προβλέψουμε για το γεωργικό πρωτόκολλο. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη, γιατί αυτό που λες είναι ανώτερη βία. Αν υπάρξει τέτοιο σοβαρό θέμα ανώτερης βίας, θα αντιμετωπιστεί περιπτωσιολογικά, ίσως δίνοντας και τον πρωταθλητή αργότερα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορέσουν. Όχι αργότερα, μπορεί να αναβληθεί. Δηλαδή, αν είναι πράγματι, αν είναι τρία παιχνίδια και ο ένας ξέρει γιατί παίζει, δεν παίζει, να υπάρχει ισορροπία. Αν είναι τα παιχνίδια που είναι οριακά οπωσδήποτε, γιατί να βληθούν δύο παιχνίδια, δεν θα γίνει καμία αγωνιστική, θα πάει όλη αγωνιστική μια Τετάρτη. Για να παίξουν όλοι μαζί. Δεν γίνεται αλλιώς. Να παίξει ένα και άλλο. Όλα αυτά θα εξασφαλιστούν, όπως η επιλογή προς την Επιτροπή Διαιτησίας να συστήσει στους διαιτητές να αρχίζουν τα παιχνίδια το πολύ με 3 λεπτά καθυστέρηση και όχι παραπάνω, για να μην παρουσιάζονται φαινόμενα, ο ένας αρχίζει 3 και ο άλλος λέμε 3 και 4. Καταλάβατε, όλα αυτά είναι διασφαλισμένοι και έχουν πάρει και το γητό που είναι πέρα από το προχώρησε. Και μήπως έχει κάποιος άλλος κάτι να πει. Προχώρησε. Πάω Λουτρέι. Πρώτη ομάδα, έτσι. Το μητράκι πάει το νούμερο 4. Πάρτε το όρεμα.
Το νούμερο 6. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. ΑΟ Λουτράκη το 4, ΠΑΣ Κόρινθος το 6, ΕΛΛΑΣ Βέλου το 5, ΠΕΛΟ Πασκιάτου το 1, ΙΡΑΚΛΙΣ Ξυλοκάστρου το 3, ΤΕΝΕΑΤΗΣ Αττικίων το 2. Τελειώσαμε, ευχαριστώ.